Δεύτερον, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης, απόψε μαζί μας σε μια συζήτηση όπου μέχρι τώρα έχει πέσει το τραπέζι το Σκοπιανό, το πολυνομοσχέδιο, με ό,τι αυτό εμπεριέχει, τουλάχιστον τα κυριότερα κομμάτια που είναι οι πληστηριασμοί, οι απεργίες, καθώς επίσης και τα επιδόματα. Εδώ στο στούντιο και ο Μανώλης Κοτάκης με τον Αντώνη Δελατόλα. Πάμε για το τελευταίο μέρος, το δεύτερο και τελευταίο. Δεν θα θέσω ερώτημα εγώ, θα σας διαβάσω αποσπασματικά από το Spiegel, το χθεσινό, το οποίο αναφέρεται στο ζήτημα του Τούρκου αξιωματικού που βρίσκεται στη χώρα μας, τον οποίο δόθηκε το άσυλο. Υπήρξε αναστολή του ασύλου κατόπιν της αίτησης από τον κύριο Μουζάλα. Για φοβική στάση κατηγορεί την κυβέρνηση το δημοσίευμα αυτό απέναντι στις κραυγές του Ερντογάν, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός κλείνει τα μάτια απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, γράφει το δημοσίευμα αυτό. Δεν θα συμφωνήσω, κύριε Χαρίτο, διότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό και λεπτό ζήτημα, το οποίο προφανώς η χώρα μας πρέπει να το χειριστεί και το χειρίζεται με αξιοπρέπεια και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μια χώρα η οποία είναι συνορεύουσα με την χώρα στην οποία επιχειρήθηκε ένα πραξικόπημα, με τη χώρα στην οποία η σημερινή κυβέρνηση, με αφορμή αυτό το πραξικόπημα και τα μετέπειτα, έχει επιβάλει σε μαζική κλίμακα ζητήματα που αφορούν δικαιώματα με αρνητικό τρόπο και στερήσεις ελευθερίας κτλ. Δηλαδή, σε αυτό το σύνθετο ζήτημα, η απόφαση που υπήρξε από τον Άριο Πάγο για την μη έκδοση των 8, που δημιουργεί και ένα προηγούμενο και για άλλες τέτοιες περιπτώσεις, συνάδει απολύτως και με το ευρωπαϊκό και με το ελληνικό κεκτημένο για αυτό το ζήτημα. Αφού λοιπόν είναι δεν άλλο θα το στείλουμε ζήτημα, ποτέ, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι άλλο το ζήτημα του ασύλου. Μάλιστα. Είναι άλλο το ζήτημα του ασύλου, δηλαδή κατά πόσον κάποιος ο οποίος δεν εκδίδεται πρέπει αυτό χρήμα, και έχω δει και το σχετικό ενδιαφέρον, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, νομικό κείμενο της κατά τα άλλα διοικητικής επιτροπής που υπέχει όμως νομικής τέτοια, δεν είναι δύο ταυτόσιμες έννοιες, δηλαδή ότι ταυτόχρονα του δίνω και άσυλο και πρόσβαση από εκεί και πέρα, ας πούμε, σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και ελεύθερη διακίνηση. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει την εξέλιξή της, στην οποία όμως εξ υπαρχής και άρα και στο τέλος υπάρχει η απόφαση της μη έκδοσης, άρα της μη διακινδύνευσης. Οι άνθρωποι όμως αυτοί. Περί αυτού πρόκειται. Το λόγο στον Αντώνη Δελατόλα. Μπορεί θα να θέλαμε ή να θέλανε. Το Spiegel δεν ξέρω, το Spiegel δεν ξέρω για τη γερμανική περίπτωση. Απαντήσεις, αν αναφέρεται, κύριε Χαρίτο, με συγχωρείτε. Το Spiegel έχει υπόψη του στην Γερμανία τις περιπτώσεις όπου έχουν δοθεί άσυλο, όχι να μην έχουν εκδοθεί, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Έχει υπόψη του, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν έπεσε κάτι ούτε τέτοιο. Ούτε εγώ το γνωρίζω. Δηλαδή, το καλόν είναι. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, πολύ είναι σύντομα. Κάτι που μπορεί κανείς να το συζητήσει. Ξέρω όλες τις ενστάσεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Εντάξει, είναι κάτι που μας προβληματίζει. Ναι. Ταυτόχρονα όμως. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ο Άριος Πάγος έβγαλε μια απόφαση. Τα είπατε σωστά. Δεν πρόκειται να εκδοθούν από εμάς. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα και ταυτότητας αλλά και παρουσίας αυτών των ανθρώπων εδώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί αλλιώς, αν δεν λυθεί με άσυλο. Θα το στείλουμε αλλού, θα το στείλει πού να πάνε. Και ένα δεύτερο, δεν είναι και το καλύτερο να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ότι έχω υπόνοιες ότι είναι μέλος της ομάδας του πραξικοπήματος, που μπορεί να είναι, δεν το ξέρω. Αυτό δεν βοηθάει. Και γενικά αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν άπτωται των αγώνων που κάνουν τα δικαιώματα, ο τομέας των δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σας λέω ευθέως όμως ότι αντιλαμβάνομαι τα πολιτικά ζητήματα, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο και το στοιχείο της δημοκρατίας. Υπάρχει βεβαίως το στοιχείο των εγγυήσεων σε σχέση με τα δικαιώματα, τα οποία σε εγγυήσεις δεν συμψηφίζονται και δεν υποκαθιστώνται. Και επ' αυτού η Ελλάδα έχει δώσει πολλές φορές εξετάσεις με θετικό πρόσημο. Έχουν υπάρξει βεβαίως και καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για επιμέρους άλλα ζητήματα που θεωρούνται ότι
δεν έχει επιδειχθεί η πρέπουσα ευαισθησία. Επ' αυτού του ζητήματος θεωρώ πως είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε μετάβαση, διαμορφώνεται η πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα, χωρίς διακινδύνευση αυτών των ανθρώπων για την ζωή τους, αυτή τη στιγμή και για αύριο και για μεθαύριο, και πιστεύω πως ανάλογα με τις γενικότερες εξελίξεις θα δοθεί στο τέλος η άριστη δυνατή λύση. Μάλιστα. Βεβαίως ποτέ δεν θα έλεγα, δεν θα προέτρεχα να πω, ούτε ο κύριος Μουζάλας θεωρώ ότι έβγαλε καμία νομική απόφαση, υπόνοιες εξέφρασε, κατά πόσον είχαν ή όχι συμμετοχή. Άλλωστε αυτό δεν μπορεί να εκδικαστεί με έναν τρόπο στη χώρα μας. Δηλαδή για κάτι το οποίο έχει προφανώς, γίνει. Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, την ημέρα του πραξικοπήματος, 8 αξιωματικοί πήραν ένα ελικόπτερο και πέταξαν σε ξένη χώρα για να κάνουν τουριστική πτήση. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το πραξικόπημα. Επιτρέψτε μου, έχει θέση τοποθέτηση. Αυτού έχουν τα απολογητικά τους υπομνήματα, τα οποία έχουν ένα αφήγημα, κύριε Κωτάκη, για επεξηγηματικό αυτή τη στάση. Είμαι υποχρεωμένος να το σεβαστώ σαν τέτοιο. Διότι βρίσκονται σε αδυναμία αυτή τη στιγμή. Γιατί? Ενώ εγώ βρίσκομαι εδώ και είμαι σε δύναμη να είδω σε εξουσία. Είναι προφανές αυτό, αλλά αναρωτιέμαι, επειδή γίνεται η συζήτηση και η ανάποδη για το θέμα της έκδοσης, αν έπρεπε να εκδοθούν ή όχι, εάν Έλληνες αξιωματικοί είχαν αποπειραθεί να ανατρέψουν ελληνική κυβέρνηση, είχαν μετάσει σε στρατιωτικό πραξικόπημα και είχαν πάρει ένα ελικόπτερο από τη βάση ελικόπτερου του Μαραθώνα, το Νέο Σούλη, και είχαν προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, φεύγοντας την ίδια μέρα. Τι θα ζήταγε η ελληνική κυβέρνηση από την αντίστοιχη τουρκική? Θα του ζήταγε πίσω ή θα του ζήταγε να του δώσουν άσυλο για την πολύ αυτή η όμορφη δράση του υπέρ της πολιτικής ελευθερίας? Εγώ δεν μπορώ να οικοτολογήσω, διότι θέλω να σας πω πως η Ελλάδα έχει ζήσει την 7χρονη δικτατορία, έχει ζήσει πραξικοπήματα, έχει ζήσει την πλήρη υπονόμευση του δημοκρατικού καθεστώτος και υπάρχουν παράγοντες και εδώ και στο εξωτερικό που είχαν βαρύτατες ευθύνες που φτάσαν μέχρι την καταστροφή της Κύπρου. Και αν θυμηθούμε όλο εκείνο το διάστημα και το πώς κάθε χώρα, ναι, μέσω είτε των διακρατικών σχέσεων είτε των διεθνών συμφωνιών συμπεριφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις, θα έχουμε πολύ σοβαρά διδάγματα. Θυμηθείτε μόνο για το Βέλος και την Ιταλία. Θυμηθείτε άλλες περιπτώσεις πάρα πολύ σοβαρές που είχαν παίξει τότε. Δεν είμαστε μια χώρα ουδέτερη, δεν είμαστε κάπου αλλού, δεν κάνουμε ένα σεμινάριο πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε μπαρουτοκαπνισμένη χώρα και επαναλαμβάνω με συν και πλην στη συμπεριφορά μας σε ζητήματα δικαιωμάτων. Γενικά όμως το δικαιακό ελληνικό σύστημα είναι προοδευτικό, είναι στην πρώτη σειρά των αντίστοιχων συστημάτων του νομικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Θέλω να είμαι ευθύς αυτό, ανεξάρτητα από τις όποιες συγκυριακές αντιπαραθέσεις με τη δικαιοσύνη ή με τους ηγήτορες της δικαιοσύνης που υπήρξαν στο τελευταίο διάστημα. Αυτό ακούω, εδώ Αντώνης μου κάνει χειρονομίες, δηλαδή συμφωνεί με τον πρόεδρο. Αλλά άλλη φορά να μου φέρεις άλλο καλεσμένο, γιατί συμφωνώ πολλές φορές και δεν είναι καλό. Γιατί υπάρχουν και μερικά ζητήματα στα οποία δεν γίνεται να συμφωνούμε. Δεν γίνεται να συμφωνούμε πάντοτε. Μα δεν ξέρεις τα δεδομένα. Δηλαδή αν είχε προκύψει το πραξικόπημα θα το αναγνωρίζαμε. Εσύ βαθιά δημοκράτης άνθρωπος. Βαθιά δημοκράτης. Σου έδωσε ένα παράδειγμα το Βέλος. Φαντάζεσαι το Βέλος να τους είχαν στείλει πακέτο πίσω επειδή πήραν το βαπόρι και πήγαν στην Ιταλία? Το Βέλος έκανε ενταρσία σε χούντα. Σε χούντα εγκατεστημένη με το στρατιωτικό νόμο, αγαπητέ φίλε Αντώνη. Ο Ερντογάν είναι αυταρχικός, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έχει εκλεγεί με εκλογή. Έχει αποκάλυψει εκεί. Κύριε Κωτάκη, βαραίνει πάρα πολύ και το γνωρίζετε πολύ καλά το τι ακολούθησε το πραξικόπημα. Ναι. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Μιλάμε για 1500. Λοιπόν, γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό πρέπει ήρεμα να το συζητάμε. Το κλείνουμε εδώ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι δεκάδες μέχρι εκατοντάδες χιλιάδες, δεν θα έλεγα διώξεις. Πάντως, σηματοδοτήσεις αριστερών. Ότι ο Ερντογάν. Όλοι, μην το τραβήξουμε άλλο. Βρίσκονται στις φυλακές. Στέλνει εκεί, όχι για να τους δολοφονήσει, ούτε για να τους δικάσει, ούτε για να τους φυλακίσει. Για να πούν ποιοι τους έβαλαν να κάνουν το πράξιμο. Φυσικά, δεν έχω το χρόνο εδώ έχει βάλει όλη την ηγεσία του αριστερού κόμματος μέσα, χωρίς να έχει καμία σχέση ούτε με τον Γιουλέν, ούτε με το πραξικόπημα. Θέλω να πω, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Ο χρόνος μας πιέζει πλέον. Ελάχιστα λεπτά έχουμε, ένα-δύο, μία σύντομη απάντηση για το θέμα. Έχουμε σήμερα την αυλαία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υποβολής των αιτήσεων για τις άδειες, τις τηλεοπτικές, η οποία
σηματοδοτήθηκε από την απόφαση του ΜΕΓΑ να μην συμμετάσχει στην διαδικασία αυτή. Ξεκινήσατε στη διάρκεια της κουβέντας που είχαμε, κάνατε ένα σχόλιο επ' αυτού. Σας είπα, για μένα είναι μια καθυστερημένη πάρα πολύ, αλλά ημέρα δημοκρατίας για τα μέσα ενημέρωσης και για τη χώρα μας. Αυτό που γίνεται σήμερα, ας μην μπω σε όλο το παρελθόν και πιστεύω ότι και η Βουλή βοήθησε όσο γίνεται, παρότι τα εμπόδια ήταν εξαιρετικά σοβαρά, για να μην φτάσουμε στο να πληρώσουν, διότι περί αυτού πρόκειται τώρα, μην κρυβόμαστε, στο να είναι να πληρώνουν για τις συχνότητες τις ραδιοτηλεοπτικές. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το ΜΕΓΑ, εκπλήσωμαι κι εγώ, διότι εδώ και 1,5 χρόνο επί της ουσίας έχει μείνει σαν ραδιοτηλεοπτικό κουφάρι, παρότι είχε διαφημιστική, μέρος της διαφημιστικής πίτας. Έχουν μπει ως μέτοχοι κάποιοι εκ των κυρίων που αναμφισβητήτως έχουν δικά τους λεφτά και είναι από τα ονόματα τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον για τον τύπο και τα μέσα. Και παρόλα αυτά, η κατάληξη είναι αυτή που είναι, προφανώς με πλήρη ευθύνη, διότι μιλάμε για ένα απολύτως ιδιωτικό μέσο, όσων, επαναλαμβάνω, έχουν σήμερα, ενδεχομένως δεν τα βρήκαν μεταξύ τους ή οτιδήποτε, έχουν σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο του ΜΕΓΑ. Όλη αυτή η υπόθεση είναι εξαιρετικά διδακτική για το πώς δεν πρέπει να περιπέσουμε ξανά σε αυτή την ιστορία και να υπάρξουν γενναίες αποφάσεις για να αναπνεύσει έτι περαιτέρω ο τύπος, πρώτα απ' όλα, στο διαδίκτυο να μπουν με θετικό πρόσημο, θετικά διευρυμένες αλλά οριζόντια συμφωνημένες αντιλήψεις που να μπορούν να το ενισχύσουν τις ηλεκτρονικές εφημερίδες που έχουν μέλλον και παρόν σε όλο τον κόσμο και να φύγουμε από, από την ατακολογία, όπως τη λέω εγώ, ή τα tweet ή τα fake news, αλλά και στη ραδιοτηλεόραση, στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση και στο νέο ψηφιακό φάσμα να υπάρξει μια τακτοποίηση, μια κανονικοποίηση που καθένας να ξέρει επακριβώς τα βήματα, πόσο θα πληρώνει, με ποιο ποθενέσχες, με ποιο πρόγραμμα, με πόσους εργαζόμενους. Και νομίζω πως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η έναρξη έγινε. Σχόλιο, ερώτημα, όχι, ό,τι θέλετε σύντομα. Υπάρχει περίπτωση να βάλετε στο Σύνταγμα τα συμβίβαστα για τις συγκεντρώσεις και επίσης για τα παλαιά συμβίβαστα τα οποία υπήρχαν στο βασικό μέτοχο, όπως αυτά διαμορφώθηκαν όμως από να... την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου? Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το ζήτημα, κύριε Κοντάκη, καθόλου, διότι είναι όταν ξεκινήσει η συζήτηση για αυτά τα θέματα. Υπάρχει. Για όταν ξεκινήσει η συζήτηση για αυτά τα θέματα, είμαι σίγουρος ότι για όλο αυτό το τοπίο, από την εμπειρία αυτών των χρόνων, ναι, και όχι με απλές πλειοψηφίες, θα υπάρχει μία μέρημνα. Διότι προφανώς άλλα πράγματα εννοούσε ο νομοθέτης το 60, το 80 ή το 2010. Είναι πάντως πάρα πολύ νωρίς να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία... Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Το λέω. Εντάξει, κάποια πληροφορία έχω, γι' αυτό σας ρωτάω. Αντώνη. Τι να πω για το ΜΕΓΑ, είναι λυπηρό. Είχε μια κατάληξη και με τις δυσκολίες που υπήρχαν για να συνεχίσει για 4 μήνες για να μεταβεστεί σε μια άλλη εταιρεία. Προφανώς έχουν ευθύνη και οι μέτοχοι. Να δούμε, υπάρχει ακόμα. Τι ήθελα τώρα, με συγχωρείτε. Οι ίδιοι αυτοί οι μέτοχοι, δεν θέλω να του ονοματίσω προς Θεού, δεν είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία που έκανε ο Υπουργός με τα ίδια ποσά που τώρα συζητάμε πριν από 1,5 χρόνο. Όχι όλοι. Ο κ. Μαρινάκης, ναι, ο κ. Βαρδανιάννης δεν είχε συμμετάσχει. Είχε συμμετάσχει με τα ποσά. Δεν ήταν σε αυτό το ποσό. Ήταν στα 18.705. Ενώ δεν ήταν στα 80. Με συγχωρείτε, κύριε Δελατόλα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, γι' αυτό σας λέω, εκπλήσωμε και το λέω πολύ ειλικρινά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για τα μίντια, έχουν συμμετάσχει. Δεν είναι... Και οικονομική επιφάνεια. Δεν είναι δηλαδή κατανοητός κίνηση, έτσι. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Θα ακούσουμε περισσότερα και θα μάθουμε περισσότερα. Πάντως δεν φταίει η κυβέρνηση, με συγχωρείτε, αυτό το οποίο πλέον και επ' αυτού του ζητήματος υπήρξε επίρρηψη ευθυνών από ορισμένες πλευρές. Τη στιγμή που η κυβέρνηση εφόρευσε όλη αυτή τη διαδικασία, πιστεύω, κατά άριστο τρόπο, με ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που το βγάλαμε με 4,5-5, με σχεδόν 3 λευκά. Θέλω να πω, με κύρος, με όλες τις πρόνοιες, με το Συμβούλιο της Επικρατείας που καταρχήν ήταν, έστω και με την οριακή πλειοψηφία, αντίθετο σε πλευρές του νόμου Παπά,
που ύστερα όμως συνηγόρησε και εφόρευσε τη διαδικασία μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, η κυβέρνηση νομίζω επέδειξε ότι μία από τις βασικές προγραμματικές της δεσμεύσεις πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση, όχι την εξουσία, κύριε Κοτάκη. Να λοιπόν, σε αυτό το ζήτημα η εξουσία αρχίζει, ξέρω κι εγώ, από χθες. Από το μεσημέρι και ύστερα. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Βούτση. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό σημαίνει. Κύριε Βούτση, παρακαλώ. Ευθέως. Κλείνοντας με το θέμα του Μέγκα, εγώ το μόνο.